Καλώς όρισες σε ακόμη ένα μάθημα για το πώς να προετοιμαστείς κατάλληλα για το επόμενο bullrun στα κρυπτονομίσματα. Ονομάζομαι κύριε Κυριακίδης, ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια με τα κρυπτονομίσματα, τα τελευταία 5 χρόνια με τον day trading. Και σήμερα θα συζητήσουμε πώς τα επιτόκια επηρεάζουν τις οικονομικές αγορές και προφανώς τα κρυπτονομίσματα και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα βάσει του τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τα επιτόκια, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστον τα κρυπτονομίσματα και το επόμενο bullrun. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχάς, έχω 2 ιστοσελίδες μπροστά μου που θα χρειαστούμε. Το Forex Factory, συγκεκριμένα έψαξα την τελευταία είδηση που έγινε 1η Αυγούστου στα FOMC για τα επιτόκια και λέει πότε είναι τα επόμενα επιτόκια και την ιστοσελίδα του cmegroup.com. Δεν χρησιμοποιώ τίποτα άλλο σε αυτήν την ιστοσελίδα πέραν το FedWatch Tool Tools, όπου σου δίνει τις πιθανότητες, τα probabilities για το τι πιστεύουν ότι θα γίνει σε κάθε ανακοίνωση των επιτοκίων για κάθε μήνα. Κατανοητό. Και θα εξηγήσω πιο αναλυτικά. Τώρα, στα περασμένα 2 μαθήματα, εξηγήσαμε το πώς συσχετίζεται και συνδέεται ο πληθωρισμός με τα επιτόκια και κατά συνέπεια με το δολάριο και κατά συνέπεια το δολάριο με τα κρυπτονομίσματα. Εξηγήσαμε γιατί μας νοιάζουν τόσο πολύ τα επιτόκια και το πώς actually επενδύουν οι μεγάλοι επενδυτές και το τι γίνεται όταν έχουμε μείωση ή αύξηση στο δολάριο με τα κρυπτονομίσματα. Δεν είδες τα περασμένα 2 μαθήματα, παρακολούθησε τα για να μπορείς να κάνεις catch up και keep up με αυτό το μάθημα. Το τι έχουμε δει τώρα είναι πως ο στόχος γενικότερα του Fed είναι να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο 2% του πληθωρισμού στο χαρτί, γιατί βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται και βγάζει περισσότερο νόημα λόγω του ότι οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να αυξάνονται. Αλλά ο στόχος του Fed έρχεται και λέει ότι ήθελε να το πάρει στο 2% που τώρα ανακοίνωσε τελευταία φορά ότι ήταν στο 2,9% και ακούγονται οι φήμες ότι τώρα θα έχουμε μείωση των επιτοκίων. Την τελευταία φορά είχαμε παύση, να δεν κάνω λάθος, στα επιτόκια. Ναι, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρχε παύση στα επιτόκια τις τελευταίους από τον Σεπτέμβρη, από τον Ιούλη. Ναι, από τον Ιούνιο του 23. Ιούλιο του 23 είχαμε με Ιούλιο του 23 αύξηση των επιτοκίων. Μπορείς να δεις πάνω αριστερά στη γραφική. Και μετά βασικά τα επιτόκια έχουν παραμείνει σταθερά στο 5,5%. Άρα από τον Ιούλιο του 23 μέχρι σήμερα, πάνω από ένα χρόνο βασικά, τα επιτόκια είναι στο 5,5%. Άρα εάν κάποιος έρθει να κάνει δάνειο για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα οι επενδυτές να επενδύσουν τα χρήματα τους, αυτό το δάνειο θα τους δίνει έναν 5,5% επιτόκιο. Και αυτό δεν είναι τόσο ελκυστικό για κάποιον μεγάλο επενδυτή να βάλει τα εκατομμύρια του να πιάσει δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια δάνειων και να πληρώνει 5,5% σε αυτόν τον δάνειο. Περιμένει τη μείωση. Και την τελευταία φορά που είχαμε ειδήσει, 1η Αυγούστου του 2024, είχαμε επίσης ανακοίνωση ότι τα επιτόκια παραμένουν τα ίδια. Η επόμενη είδηση είναι ότι είναι 19 του Σεπτέμβρη 2024, όπου θα δούμε εάν ο Fed της Αμερικής, ο Jerome Powell, που βλέπαμε στο προπερασμένο μάθημα μας, θα κρατήσει τα επιτόκια στο ίδιο σημείο, θα τα αυξήσει ή θα τα μειώσει. Κατά τη δική μου άποψη, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αύξηση επιτοκίων. Προφανώς κανείς δεν ξέρει μέχρι εκείνη την μέρα, πότε μπορείς να σε κάνεις 100% σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε actually είτε μείωση είτε παύση των επιτοκίων. Και εάν πάμε στην σελίδα του CME που συζητήσαμε πριν λίγο, κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα. Είναι οι πιθανότητες που υπάρχουν να έχουμε το αντίστοιχο επιτόκιο στην αντίστοιχη ημερομηνία. Η επόμενη ανακοίνωση επιτοκίων είναι στις 18 Σεπτεμβρίου 2024. Αν κοιτάξεις εδώ πέρα, λένε ότι υπάρχει 65,5% πιθανότητα να υπάρξουν τα επιτόκια να πάνε στο 5 με 5,25%. Καταρχάς, αυτές οι πιθανότητες αλλάζουν κάθε μέρα. Μπορεί να συνδεθούμε αύριο εδώ πέρα και να λέει 60, 70, 5% για το συγκεκριμένο ποσοστό επιτοκίων. Είναι real time δεδομένα. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που έχετε το σκοπό, αυτό το βίντεο 22 Αυγούστου η ώρα 11 και 13 ώρα Ταϊλάνδης, λέει 65,5% για το 5 με 5,25% επιτόκια. Οκ, okay. Μα τι επιτόκια έχουμε τώρα, ρε Κυριακό, 5,5.
Άρα υπάρχει 65% πιθανότητα να έχουμε 0,25 με 0,5% μείωση των επιτοκίων. Παιδιά, αυτό είναι πολλά μεγάλη μείωση. Εάν συμβεί. Γιατί υπάρχει κιόλας η πιθανότητα, λέει μετά, 34% να πάμε στο 4,75 με 5%. Ακόμα πιο μεγάλη μείωση επιτοκίων. Προφανώς, μπορεί και να μείνουν τα ίδια τα επιτοκία. Μετά έρχεται και λέει, OK, 7 Νοεμβρίου, 2 ημέρες, προσέξτε, μετά τις εκλογές της Αμερικής, αναμένεται να έχουμε ξανά μείωση επιτοκίων. 36% να πάμε στο 4,75 με 5% και 48% να πάμε στο 4,5 με 4,75 και 15% να πάμε στο 4,25 με 4,50% επιτοκία. Και μπορείς να δεις ότι actually προβλέπεται κάθε μήνα μετά να γίνονται μειώσεις επιτοκίων. Οδηγώντας μέχρι και 30 Ιουλίου του 2025. Τώρα, ξανά αυτά τα ποσοστά, αυτά τα probabilities αλλάζουν. Το τι βλέπω εγώ εδώ πέρα, με το τι βλέπω στη γραφική του δολαρίου, με το τι βλέπω με το price action του bitcoin, με το τι βλέπω με το market cap των κρυπτονομισμάτων, τα χρήματα που υπάρχουν δηλαδή στα κρυπτονομίσματα, πιστεύω ότι η επόμενη από σήμερα, Αύγουστο του 24 μέχρι Ιούνιο-Ιούλιο του 25 θα είναι κρίσιμότατοι μήνες. Προφανώς η προετοιμασία γίνεται τώρα. Γιατί περισσότεροι, στο λέω από τώρα, γίνεται record anyway, θα μπορείς να πας πίσω σε αυτά τα βίντεο να το δεις, πολλοί θα τρέχουν το 25 να κάνουν account στα crypto, να επενδύσουν στα κρυπτονομίσματα, θα είναι πολύ αργά. Όταν ο Fed ξεκινήσει να κόβει επιτόκια, θα βλέπεις επενδυτές να κάνουν δάνεια και να βάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μέσα στα crypto, θα είναι σαν να προσπαθείς να πιάσεις μαχαίρι το οποίο πέφτει από τον ουρανό. Πολλά επικίνδυνο. Ενώ τώρα που υπάρχει όλη αυτή η στασιμότητα εδώ και ένα χρόνο, ενώ τώρα που βλέπουμε τον bitcoin, δεν είναι στάσιμο, γιατί να λέμε και του στραβού το δίκαιο, ρε παιδιά, τον bitcoin από το Γενάρη του 24 μέχρι σήμερα έκαμε μια καλή άνοδο 80-70-80%. Κάμε πολλά καλά κέρδη. Ας πούμε στην ακαδημία μας έκαμε πάνω από 600% κέρδος αυτούς τους μήνες. Όμως ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες. Ναι, μπορεί να χάσεις αυτήν την άνοδο. Μπορεί να το βλέπει ένας μαθητής μας τώρα στην Ακαδημία. Ναι, μπορεί να ξεκινήσεις τώρα στην Ακαδημία και να μην πήρες αυτήν την άνοδο. Να μην έβγαλες αυτά τα λεφτά. Εν εντάξει. Γιατί μάντεψε τι. Δεν έχεις ζήσει ακόμα κάτι τέτοιο που ζήσαμε μέσα στην Ακαδημία μας το 2024. Αυτόν θα επαναληφθεί. Και πίστεψε με, τώρα είναι το altcoins season και περιμένουμε να δούμε την πρώτη μείωση επιτοκίων. Γιατί αν πάμε πίσω στο τι συζητήσαμε στα περασμένα μαθήματα, με το που δούμε μείωση επιτοκίων, αυτό θα δείξει μείωση του δολαρίου. Γιατί το δολάριο δεν θα είναι πλέον τόσο ακριβό. Θα είναι πιο ελκυστικό για έναν επενδυτή να επενδύσει με το δολάριο αντί με το Ιαπωνέζικο γεν, για παράδειγμα. Επίσης θα είναι πιο ελκυστικό, αφού τα επιτοκία θα πάνε κάτω, ένας επενδυτής να κάνει δάνειο για τις επενδύσεις του σε μια τράπεζα της Αμερικής. Αφού τα επιτόκια είναι πιο κάτω, άρα θα πληρώσει λιγότερα λεφτά στα επιτόκια του δανείου που θα κάνει. Και με τα λεφτά του δανείου που θα κάνει να τα επενδύσει στις οικονομικές αγορές. Και όλα αυτά θα οδηγήσουν προφανώς στην αύξηση των οικονομικών αγορών που συζητούσαμε στο πρώτο μάθημα. Άρα, περιμένουμε, βάλτε reminder, συγκεκριμένα 18 Σεπτεμβρίου. Και για να είμαι πιο ειλικρινής, βάλε reminder 11 Σεπτεμβρίου, γιατί 11 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί ξανά ο πληθωρισμός. Εάν ο πληθωρισμός 11 Σεπτεμβρίου πάει και πιο κάτω από το 2,9% που ανακοινώθηκε στις 14 Αυγούστου, έχουμε ακόμα περισσότερες πιθανότητες να έχουμε αυτήν τη μείωση ή αυτήν τη μείωση στον πληθωρισμό, στο επιτόκια. Και όσο μεγαλύτερη είναι η μείωση στα επιτόκια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πτώση στο δολάριο, άρα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η άνοδος στα κρυπτονομίσματα. Προφανώς εμάς σκόπο, αυτό υποθετικά είναι βελάκι που δείχνει προς τα πάνω, okay? Προφανώς εμάς σκόπος μας τώρα
είναι να προετοιμαστούμε μέχρι τότε, να διαβάσουμε, να μορφωθούμε, να χτίσουμε σωστά τα portfolios μας, τα accounts μας, να κάνουμε το cost average εκεί πέρα που θέλουμε να κάνουμε, πριν να ανακοινωθούν αυτές οι ειδήσεις. Και τελικά τα επιτόκια, αν μείνουν τα ίδια, είναι εντάξει. Μας δίνεται περισσότερος χρόνος να προετοιμαστούμε περισσότερο, να εκπαιδευτούμε περισσότερο και να επενδύσουμε περισσότερο. Γιατί σου λέει, όταν ξεκινήσουν οι μειώσεις των επιτοκίων, θα είναι πλέον αργά. Και μιλούμε για τους επόμενους 2-3 μήνες, δεν είναι ότι μιλούμε για πολύ χρόνο. Άρα έχουμε και δεν έχουμε χρόνο να επενδύσουμε και να εκπαιδευτούμε στα κρυπτονομίσματα. Αλλά κλείνοντας το βίντεο μας για σήμερα, με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τα επιτόκια το δολάριο, όπου κατά συνέπεια το δολάριο επηρεάζει τις οικονομικές αγορές. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe για να μην χάνεις κανέναν από τα βίντεο μου, και στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε για το πώς να προετοιμαστείς κατάλληλα για το επόμενο bull run.